υπηρετώ τον ερασιτεχνικό αριθμό 52 χρόνια. Πάντα με τις αρχές του κομμουνιστικού κόμματος. Το 1986 με στέλνει το κόμμα στην Ανατολική Γερμανία για να φέρουμε εδώ στην Ελλάδα το σύστημα του αθλητισμού και της παιδείας. Γιατί το λέω αυτό. Το φέραμε εδώ, ήταν χωρίς χρήματα, ελάχιστα χρήματα, όλα οργανωμένα, αλλά λέγανε όλοι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά γιατί δεν μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε. Πανηγυρίζουμε το όλοι για τον Τσιτσιπά. Ο Τσιτσιπάς είναι από μια πλούσια οικογένεια, από τα πολλά χρήματα κτλ. Ένα παιδί που θέλει να παίξει τέννις και δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να κάνει. Να κάνει κολύμβηση, να κάνει οτιδήποτε. Δεν μπορεί. Πρέπει να έχει χρήματα για να κάνει αθλητισμό σήμερα. Εμείς νομίζω ότι η προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε είναι να γεμίσουμε όλες τις γειτονιές με αθλητικούς χώρους και τα παιδιά όλα να είναι δωρεάν. Σήμερα κανένα παιδί, αν δεν πληρώσει, δεν μπορεί να κάνει αθλητισμό. Γι' αυτό, εγώ θα φέρω ένα τελευταίο παράδειγμα για να μην σας κουράζω. Δήμαρχος στην Πάτρα, ξέρουμε, είναι ο σύντροφος του Ερετήτης. Όλοι μας συγκεντρωνόμαστε κάτι δημιουργείο, δεν υπάρχει γήπεδο ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε πιθανά. Συγκεντρωνόμαστε κάθε χρόνο στην Πάτρα για να κάνουμε αγώνες. Γιατί είναι δημοτικό γήπεδο, οργανωμένο όμορφα, όλα στην εντέλεια. Και όταν τους λέω ποιος είναι εδώ ο δήμαρχος, ναι, ξέρουμε, είναι ο σύντροφος του Ερετήτης, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά. Νομίζω και οι παλιότεροι θυμούνται για τον Γιαννούση, δεν ξέρω ποιος το θυμάται, όταν ήταν, όσο καιρό ήταν ο Γιαννούσης δήμαρχος, η Θεσσαλονίκη ήταν διαφορετική. Για τον Αφαλή και τα λοιπά, για να μην ξεχνάμε κιόλας. Όπου υπάρχει δήμαρχος, τοπικός άνθρωπος, κομμουνιστής, νομίζω ότι όλα πάνε ρολόι. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλους τους υποψηφίους μας, εγώ από την πλευρά του αθλητισμού και από, γιατί είμαι και στον Ηρακλή, το πολύπαθο και ιστορικό Ηρακλή, θα κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το τομέα. Καλή επιτυχία.